όσο η πολιτική που εφαρμόζεται είναι αδιέξοδη και βυθίζει στην ανυποληψία τα κόμματα και τους πολιτικούς που εφαρμόζουν αυτή την πολιτική, τόσο τα μέσα που χρησιμοποιούν είναι μέσα αθλειότητας. Και θα ήθελα πράγματι να εκφράσω τη συμπαράστασή μου και την περιπέτεια της διαστρέβλωσης που είχες, ως όμως και να σου πω ότι αυτή είναι μια μόνιμη επίθεση που γίνεται στο κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς και στην Ευρωπαϊκή, στην ομάδα, στην Ευρωομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς το τελευταίο διάστημα, ιδίως μετά την ανακοίνωση της πρότασης του Προεδρείου της Ευρωπαϊκής Αριστεράς για πιθανή υποψηφιότητα δική μου για την Προεδρία της Κομισιόν, πράγμα το οποίο θα αποφασιστεί, αν τελικά αποφασιστεί, στο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Αριστεράς στις 15 του Δεκέμβρη. Αυτό έχει ενοχλήσει τα πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα, ιδίως τον κύριο Βενιζέλο, ο οποίος αισθάνεται μία μηχανία, όχι μόνο γιατί βλέπει τα ποσοστά του να βυθίζονται, αλλά κυρίως διότι κατανοεί ότι είναι ένα, παρά το ότι στον τίτλο του είναι ένα σοσιαλδημοκρατικό κόμμα αυτού που ηγείται, η βασική του σύμμαχος είναι η κυρία Μέρκελ. Ενώ οι δικοί μας σύμμαχοι είναι αυτοί οι οποίοι αγωνίζονται προκειμένου να αλλάξει η πορεία της Ευρώπης και να αλλάξει και το εφαρμοζόμενο πρόγραμμα στην Ελλάδα, να φύγουμε από τα μνημόνια της λιτότητας, να πάμε σε μια δίκαιη και βιώσιμη λύση για το χρέος μέσα από μια ευρωπαϊκή διάσκεψη και κούρεμα διαγραφή ενός μεγάλου μέρους του ελληνικού χρέους. Θέσεις και προτάσεις που έχει η Ευρωπαϊκή Αριστερά, που υποστηρίζει η ομάδα στο Ευρωκοινοβούλιο της Αριστεράς, δεν υποστηρίζουν όμως ούτε η κυρία Μέρκελ, ούτε και το σοσιαλδημοκρατικό S5, που ιστορικά μεν εγγράφεται στο ευρύτερο προοδευτικό τόξο, σήμερα όμως συντάσσεται με την νεοφιλελεύθερη δεξιά, εντάσσεται στην νεοφιλελεύθερη συνένεση και συνεργεί στην επιβολή της λιτότητας στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον Ευρωπαϊκό Νότο. Η Γκάμπι Τζίμερ βρίσκεται σήμερα ανάμεσά μας με αφορμή την διάσκεψη των Προέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εν ώψη της Ελληνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το πρώτο εξάμηνο του 2014. Θα ακούσουμε αργότερα με προσοχή τις σκέψεις της και την εμπειρία της για αυτή την επίσκεψη στην Ελλάδα. Πρόκειται για μια προεδρία, ας μου επιτραπεί να πω δύο λόγια, που κατά την εκτίμησή μου θα αποτελέσει τον επίλογο στην ελληνική τραγωδία, αλλά ενδεχομένως και τη σηματοδότηση μιας ελπιδοφόρας αλλαγής προς το τέλος της προεδρίας, διότι η ελληνική προεδρία θα είναι κολοβή, όπως όλοι γνωρίζουμε, θα είναι μικρότερης διάρκειας, ακριβώς διότι έχουμε στις 25 Μάη του 2014 τις ευρωεκλογές. Και αυτές οι εκλογές, οι ευρωπαϊκές εκλογές, μπορεί να αποτελέσουν ένα ορόσημο για όλη την Ευρώπη. Μιας μεγάλης αλλαγής που θα σηματοδοτήσει το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, που θα αλλάξουν τους συσχετισμούς, θέλουμε να πιστεύουμε και ελπίζουμε, με τη σημαντική ενίσχυση των δυνάμεων της αριστεράς και την ήττα των δυνάμεων που υποστηρίζουν την λιτότητα και τα βάρβαρα μνημόνια. Και επειδή στην Ελλάδα, ξέρετε, η μεγάλη αγωνία της ελληνικής κυβέρνησης είναι αυτές οι εκλογές, διότι, ας με επιτραπεί Γκάμπη, αν δεν υπήρχαν αυτές οι εκλογές, η κυβέρνηση θα προσπαθούσε να αποφύγει κάθε εκλογική αναμέτρηση. Λέω συχνά χαριτολογώντας, ούτε για την εκλογή διαχειριστή στην πολυκατοικία τους δεν στείλουν κάλπες. Αν μπορούσαν να βγάλουν ένα διάταγμα να καταργήσουν τις εκλογές, θα το είχαν κάνει. Αυτές όμως δεν μπορούν ούτε να τις καταργήσουν, ούτε να τις αποφύγουν. Αυτές οι εκλογές έρχονται και θα καταγράψουν τους πραγματικούς συσχετισμούς στην ελληνική κοινωνία που επί τρία χρόνια δοκιμάζεται. Και αυτός είναι και ο λόγος που υπάρχει μία νευρικότητα, υπάρχει μία μηχανία. Γνωρίζουν πολύ καλά και οι ίδιοι που σήμερα κυβερνούν ότι ό,τι και να κάνουν, την 25η του Μάη του 2014
η ράμπα κλείνει και τα φώτα σβήνουν για τη μνημονιακή συγκυβέρνηση του κυρίου Σαμαρά και του κυρίου Βενιζέλη. Το θέμα βέβαια δεν είναι αν θα φύγει ο κύριος Σαμαράς, διότι αυτό ήδη εξελίσσεται σε αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Το θέμα είναι πώς θα φύγει και ποια θα είναι η έκταση της ήττας του. Αυτό είναι το διακύβευμα των επόμενων εθνικών εκλογών, που η εκτίμησή μας είναι ότι δεν μπορεί να είναι μακριά, πόσο μεγάλη θα είναι η νίκη του λαού μας και πόσο ισχυρή θα είναι η νέα κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Βουλή. Και εμείς εδώ στην Ελλάδα ζητάμε τη μεγαλύτερη δυνατή στήριξη του λαού μας και την πλειοψηφία στη Βουλή, προκειμένου να απαλλάξουμε τον τόπο από τα μνημόνια της λιτότητας, προκειμένου να προσπαθήσουμε να αναχαιτήσουμε την ανθρωπιστική κρίση, γιατί η Ελλάδα σήμερα βρίσκεται και ο ελληνικός λαός σήμερα βρίσκεται σε ανθρωπιστική κρίση. Γκάμπη επισκέπτεται σε μια χώρα όπου το 30% του πληθυσμού είναι επισήμως στην ανεργία. Και αυτό το ποσοστό για τους νέους ανθρώπους ανέρχεται στο 60%. Είναι συγκλονιστικό. Επισκέπτεται σε μια χώρα όπου το 28% του πληθυσμού δεν έχει πρόσβαση, είναι έξω από το ασφαλιστικό σύστημα και δεν έχει πρόσβαση στα φάρμακα, και την ίδια στιγμή η κυβέρνηση ετοιμάζεται να νομοθετήσει μείωση της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης, άρα αυτό το 28% θα διευρυνθεί, προκειμένου να εξυπηρετηθούν συγκεκριμένα συμφέροντα πολυεθνικών εταιριών φαρμάκου. Λειτουργούν ως εκπρόσωποι και διεκπαιρωτές συμφερόντων. Επισκέπτεσαι μια χώρα όπου η κοινωνική πόλωση και τα μεσαία κοινωνικά στρώματα βρίσκονται σε ένα διαρκές τεστ αντοχής, όπου η μικροιδιοκτησία πλήττεται, όσοι είναι κάτοχοι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων έχοντας πάρει κάποια δάνεια από τις τράπεζες πριν από την κρίση, δεν φτάνει που έχουν αναγκαστεί να γίνουν ενοικιαστές στα σπίτια τους με τα χαράτσια, τώρα απειλούνται να χάσουν και τα σπίτια τους από τις τράπεζες. Επισκέπτεσαι κάποια μια χώρα στην οποία τα πανεπιστήμια της είναι κλειστά, παρότι παράγουν αξιόλογους επιστήμονες που μεταναστεύουν στο εξωτερικό και ακολουθούν μεταπτυχιακά προγράμματα σε σημαντικά πανεπιστήμια της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Βρετανίας. Παρόλα αυτά, τα πανεπιστήμια της παραμένουν κλειστά, γιατί η κυβέρνηση εφαρμόζει την εντολή της Τρόικας να απολύσει την πλειοψηφία των υπαλλήλων που τα κρατούν όρθια τα πανεπιστήμια. Ζητάμε λοιπόν την ολόπλευρη στήριξη του λαού μας, αλλά και τη συμπαράσταση, την αλληλεγγύη όλων των λαών της Ευρώπης σε αυτόν τον δύσκολο αγώνα που δίνουμε, για να κρατήσουμε τον ελληνικό λαό όρθιο, για να ανοίξουμε ξανά το δρόμο για την αναπτυξιακή και παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Και πιστεύουμε ότι αυτός ο αγώνας που δίνουμε, υπό μία έννοια, είναι και ένας αγώνας για λογαριασμό όλων των ευρωπαϊκών λαών. Διότι αυτό που συμβαίνει σήμερα στην Ελλάδα, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο συμβαίνει και σε άλλες χώρες, ιδιαίτερα του Ευρωπαϊκού Νότου, θα ακολουθήσουν όμως και οι χώρες της Κεντρικής Ευρώπης και του Βορρά. Θα ήθελα να μην μακρηγορήσω, να πω όμως δύο λόγια για το θέμα, το μεγάλο θέμα που είναι η κρίση του χρέους. Τη στιγμή που το ίδιο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, στην τελευταία έκθεσή του Fiscal Monitor του περασμένου Οκτώβρη, θέτει σαφώς ως προϋπόθεση για τη μείωση του ποσοστού χρέους του 124% του ΑΕΠ το 2020. Άρα, στην πραγματικότητα μιλάει για την ανάγκη διαγραφής χρέους, για το λεγόμενο OSI, δηλαδή τη διαγραφή και του θεσμικού μέρους του χρέους. Έχουμε την Τρόικα, η οποία ζητάει να συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε το λάθος, παραπέμποντας στις καλένδες τη συζήτηση για το χρέος. Για μας η ρύθμιση του χρέους σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάκαμψη.
Δεν είναι τυχαίο ότι χθες προσπάθησαν να διαστρεβλώσουν τη δική σου θέση, τη θέση της Ευρωπαϊκής Αριστεράς για αυτό το ζήτημα. Και θέλουμε πράγματι σε αυτή την προσπάθεια να έχουμε τη συμπαράσταση, όχι μόνο βεβαίως του κόμματος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς και της Ευρωομάδας που ηγείσαι, αλλά ευρύτερων δυνάμεων στην Ευρώπη, όταν θα είμαστε σε θέση να διαπραγματευτούμε και να διεκδικήσουμε μια βιώσιμη λύση σε ευρωπαϊκό επίπεδο στο πρόβλημα του χρέους, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας. Επιτρέψτε μου να πω και δύο λόγια για το θέμα για το οποίο βρίσκεσαι εδώ, για την ελληνική προεδρία. Ακούω ότι η κυβέρνηση προετοιμάζεται για την ελληνική προεδρία. Πράγματι, η συγκυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλο έχει προετοιμαστεί για αυτή την προεδρία, έχει προετοιμαστεί ώστε να εκτελέσει τις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Διευθυντηρίου της κυρίας Μέρκελ. Έχει προετοιμαστεί να αξιοποιήσει προεκλογικά τις φωτογραφικές χειραψίες και τη διπλωματική αυρότητα. Θα ήταν άλλωστε παράλογο να πιστέψει κάποιος ότι μια κυβέρνηση που δεν μπορεί να πάρει ή να επηρεάσει έστω τις αποφάσεις που αφορούν την ίδια της τη χώρα, ότι θα μπορούσε να το κάνει για ολόκληρη την Ευρώπη, έστω και στο πλαίσιο μιας προεδρίας που μετά την εφαρμογή της συνθήκης της Λισαβόνας έχει χάσει αρκετή από τη σπουδαιότητά της. Πάντως, για πρώτη φορά, σχεδόν ένα μήνα πριν από την έναρξη της προεδρίας, η προεδρεύουσα χώρα δεν έχει προσδιορίσει το πολιτικό της στίγμα, αλλά και τις συγκεκριμένες νομοθετικές πρωτοβουλίες που θα μπορούσαν να το αποκρισταλώσουν αυτό το πολιτικό στίγμα. Το στίγμα και οι πρωτοβουλίες της θα είναι όσα υπαγορεύσει το Διευθυντήριο υπό την κυρία Μέρκελ στο πλαίσιο μιας αυστηροποιημένης ΟΝΕ σε βάρος των πολιτών και των κοινωνιών. Άκουσα χθες τον κύριο Σούλτς, τον πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου, να θέτει για άλλη μια φορά ως προτεραιότητα ένα μείζον θέμα που αφορά όλη την Ευρώπη, ιδιαίτερα τον Νότο. Το θέμα της αντιμετώπισης ανεργίας των νέων. Και αναρωτιέμαι πώς αυτό θα γίνει πράξη, με ποια κονδύλια και με ποιες πολιτικές. Με τον εμπεγμό των 6 δις της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων. Με τα προγράμματα μαθητείας και κατάρτισης που είτε χρησιμεύουν μόνο ως σύντομη απόδραση από την ανεργία, είτε δημιουργούν φτηνούς εργαζόμενους με εποχική επισφαλή απασχόληση χωρίς ασφάλιση και εργασιακά δικαιώματα. Θα συνεχίσουν τις πολιτικές που έχουν βουλιάξει την εμπιστοσύνη των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ευρωπαϊκό εγχείρημα και έχουν καλλιεργήσει το έδαφος για την ανάπτυξη της δημαγωγίας, του λαϊκισμού και της ξενοφοβίας της ακροδεξιάς. Ύστερα αναρωτιόμαστε ποιοι έχουν την ευθύνη για τα τρομακτικά ποσοστά της Χρυσής Αυγής στην Ελλάδα, των νεοναζί. Και το ερώτημα είναι, θα συνεχίσει η Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία να είναι ο ακολουθητής εταίρος σε ένα ευρωπαϊκό μεγάλο συνασπισμό υπό την κυρία Μέρκελ? Αν συνεχίσει, είναι πολύ πιθανό να πάθει ό,τι ακριβώς έπαθε και η ελληνική σοσιαλδημοκρατία. Φίλες και φίλοι, το μήνυμα που φιλοδοξούμε να στείλουμε ως Ευρωπαϊκή Αριστερά στην κρίσιμη κάλπη των ευρωεκλογών του Μάη είναι ότι ο Ευρωπαίος ψηφοφόρος βρίσκεται σε ένα πολύ μεγάλο δίλημα. Ή η Ευρώπη θα συνεχίσει στο δρόμο της λιτότητας, της συμπίεσης προς τον ελάχιστο κοινό παρονομαστή των εργασιακών, κοινωνικών, δημοκρατικών δικαιωμάτων, στο δρόμο της ύφεσης, της ανεργίας, της αναβίωσης των δαιμόνων της, του φασισμού και του ναζισμού, ή θα διαμορφώσει άλλους συσχετισμούς που θα επηρεάσουν και το προς τα που θα οδηγηθούν τα πράγματα στην Ελλάδα και στον Ευρωπαϊκό Νότο, αλλά συνολικά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και φυσικά θα παίξει και ρόλο, θα επηρεάσουν και το ποιος θα ηγηθεί της Κομισιόν, αλλά κυρίως και του προγράμματος που θα ακολουθηθεί
στις χώρες που βρίσκονται σήμερα κάτω από την βαρβαρότητα των μέτρων της λιτότητας. Είναι μια κρίσιμη λοιπόν κάλπη, είναι ένα κρίσιμο δίλημα, αφορά τους Ευρωπαίους πολίτες, αφορά τον ελληνικό λαό. Το μήνυμα λοιπόν της Ευρωπαϊκής Αριστεράς και η παρουσία της Γκάμπι Τζίμερ εδώ σήμερα για μας είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να περάσουμε αυτό το μήνυμα. Το μήνυμα λοιπόν που φιλοδοξούμε να στείλουμε είναι ότι η στρατηγική της λιτότητας σε αυτή την αναμέτρηση μπορεί να ιτηθεί και στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Γιατί όταν ο τροχός της ιστορίας κινείται προς τα πίσω, τότε είναι η δική μας ευθύνη και η δική μας στιγμή να πάμε την Ευρώπη μπροστά. Γκάμπι, σε ευχαριστούμε για την παρουσία σου. Έχεις το λόγο.